την πεποίθηση του ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία μπορούν να αποβούν προς όφελος των δύο χωρών, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Τούρκο Πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ. Η έκδοση ημί των 8 Τούρκων στρατιωτικών είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης και οι αποφάσεις της είναι απολύτως σεβαστές, απάντησε ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση για το αίτημα της τουρκικής κυβέρνησης να εκδοθούν. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν για το ζήτημα αυτό έχει αποφασίσει ως προς τα αιτήματα έκδοσης των 8. Και η απόφαση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως σεβαστή. Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ τόνισε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας θεωρεί πως οι 8 στρατιωτικοί πρέπει να εκδοθούν. Υπάρχει η διάκριση των εξουσιών και βεβαίως η δικαιοσύνη θα πάρει τις αποφάσεις της, επεσήμανε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, δεν θέλουμε όμως οι πραξικοπηματίες να ναρκοθετήσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Τούρκος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο Ταγί Περντογάν επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του τρέχοντος έτους. Η επίσκεψη Γιλντιρίμ στην Αθήνα αντιμετωπίζεται από την ελληνική κυβέρνηση ως θετική εξέλιξη. Μετά τη συνάντηση που είχαν πριν από ένα μήνα στο Πεκίνο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του κυρίου Γιλντιρίμ χαρακτηρίζεται ως ιδιωτικό, αφού μεταβαίνει στη Θράκη για συναντήσεις με την μουσουλμανική κοινότητα της περιοχής. Από την Αθήνα για το Euronews, Νικολέτα Κρητικού.